Γεια σας παιχτούρες μου, είμαι ο Γιώργος και σας καλωσορίζω στο δεύτερο νέο μου κανάλι, το οποίο ονομάζεται Πάνος JR και είναι αφιερωμένο στο γιο μου. Στο σημερινό λοιπόν βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε να παίξετε παιχνίδια από τις Android συσκευές σας, στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή και στο laptop σας. Πάμε λοιπόν να δούμε. Πριν ξεκινήσω, θέλω να σας πω να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσετε ένα like και να αφήσετε ένα οποιοδήποτε σχόλιο θέλετε από κάτω. Επίσης, το link για την ιστοσελίδα θα το βρείτε στην περιγραφή. Ονομάζεται bluestacks.com. Αφού ανοίξει η ιστοσελίδα μας, πατάμε εδώ που λέει Download. Και κάνουμε ένα κλικ ώστε να ξεκινήσει να τρέξει το πρόγραμμα. Εδώ πατάμε Yes, ή ναι αν έχετε ελληνικά Windows. Και εδώ πατάμε Update. Περιμένουμε λιγάκι μέχρι να κατεβάσει τα απαραίτητα αρχεία. Και μόλις είναι έτοιμο, ετοιμαστείτε να ζείτε τη μαγεία των Android παιχνιδιών στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή στο laptop σας. Το είχα κάνει εγκαταστήση παλιά, αλλά το έχω απεγκαταστήσει για να μπορέσω να σας δείξω ακριβώς βήμα-βήμα πώς θα το κάνετε και εσείς. Και πραγματικά είναι απίθανο. Νομίζω πως θα κατεβάσει αρκετά αρχεία. Αν η σύνδεσή σας είναι αρκετά γρήγορη, θα γίνει πολύ γρήγορα η όλη διαδικασία. Αν είναι αργή, θα χρειαστεί να περιμένετε λιγάκι. Στην ουσία είναι ένας emulator, ο οποίος μας επιτρέπει να συνδεθούμε κανονικά στο Play Store με το account μας, το Gmail μας, και να κατεβάσουμε τα παιχνίδια που θέλουμε και να τα παίξουμε στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή ή στο laptop μας. Θα χρειαστεί να κάνετε λίγο υπομονή μέχρι να τελειώσει, αλλά πιστέψτε με, είναι φανταστικό. Ας κάνουμε ένα scroll down έτσι να δούμε λίγο. Το BlueStacks υποστηρίζει και cloud gaming. Δεν το έχω δοκιμάσει το cloud gaming, διότι δεν θέλω να δώσω τα στοιχεία του λογαριασμού μου κάπου αλλού παρά μόνο στην εφαρμογή που θα γίνει εγκατάσταση στον υπολογιστή μου. Είναι απολύτως ασφαλής. Οκ, για να δούμε τι έχει γίνει εδώ. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε ότι έχει γίνει εγκατάσταση ο emulator και μας έχει ανοίξει κιόλας. Να σας το κάνω και λίγο μεγένθηση. Μέχρι εδώ. Θα το βάλω και στη μέση περίπου. Οκ. Πάμε εδώ τώρα που λέει Play Store. Ανοίγουμε το Play Store και πατάμε Sign In. Και κάνουμε σύνδεση με το Gmail μας. Αφού λοιπόν κάνουμε σύνδεση, απενεργοποιούμε αυτό εδώ πέρα που λέει backup to Google Drive, πατάμε accept και πάμε λοιπόν να κατεβάσουμε ένα παιχνίδι. Ας κατεβάσω αυτό εδώ, Yvonne the King's Return, πατάω install, εγκατάσταση, περιμένω μέχρι να κατέβει, είναι 217 MB. Λίγο υπομονή. Δεν αργεί και πολύ εξάλλου. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για να δούμε το αποτέλεσμα μαζί. Steam World Legacy, Fishdom, αυτό με το ψάρι που το έχουμε δει 10.000 διαφημίσεις. Λοιπόν, βλέπουμε ότι το κατέβασε και το κάνει εγκατάσταση και πατάμε Open. Περιμένουμε να κάνει loading. Confirm. Τα ίδια παιχνίδια που κατεβάζετε επίσης στο BlueStacks, στον emulator, θα σας τα βάζει και με συντομεύσεις στην επιφάνεια εργασίας. Άψογα, για να δούμε. Με το ποντίκι παίζει κανονικά. Φυσικά και ήταν λάθος αυτό που έκανα. Try again.
Βγάζουμε πρώτα την πέτρα η οποία θα πέσει εδώ μέσα και μετά θα ανοίξουμε τον άνθρωπο για να περάσει απέναντι, να πάρει το σεντούκι με το θησαυρό, τι είναι αυτό τέλος πάντων. Οκ, okay, ήταν το πρώτο μου βίντεο για το πώς μπορείτε να παίξετε παιχνίδια Android χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή το λάπτοπ σας. Οπότε αν είναι κάποιο παιχνίδι το οποίο είναι αγαπημένο, το γουστάρετε τρελά να το παίξετε και θέλετε να το κάνετε στον υπολογιστή σας ή στο λάπτοπ σας, μπορείτε να το κάνετε με το BlueStacks Emulator. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσετε τον καμπανάκι, να πατήσετε και ένα like, να αφήσετε και ένα σχόλιο, να τα κάνετε όλα αυτά μαζί ώστε να συνεχίσω να σας ανεβάζω απίθανα βίντεο.